Η ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 2 λεπτά πριν τις 2 σήμερα τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σκύρου και Αλονίσου. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα και γι' αυτό το λόγο έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε μεγάλη ακτίνα. Ο σεισμός ήταν σε δύο φάσεις. Δεν ξεκίνησε μια βουή, σταμάτησε κάποια δευτερόλεπτα, ξεκίνησε δεύτερο κομμάτι μετά. Δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Ήταν ο σεισμός σχετικά ισχυρός, αλλά δεν είχαμε κάτι, ούτε προβλήματα δημιουργήθηκαν, ούτε έχουμε κάποια αναφορά ότι έχουμε κάποια προβλήματα στο νησί. Είναι συλλογική. Απλά μόνο η ανησυχία σήμερα, μέσα στη νύχτα, δηλαδή που ξυπνήσατε από το σεισμό, η ανησυχία δηλαδή περισσότερο, έτσι. Μόνο το σημείο, η ώρα αυτή που ήταν νύχτα και λίγο μας ανησύγησε. Αλλά η βιασυχή ήταν πολύ μικρή μετά. Ναι. Και σχεδόν οι πιο πολλοί δεν τους πήραμε κίνηση καν. Ήταν στο σημείο αυτό που πριν από αρκετά χρόνια είχε δώσει πάλι σεισμό ισχυρό και είχε κάνει κάποιες ζημιές Σκύρου, το δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά δεν ήταν όμως, δεν είχε διάρκεια βασικά. Πόσο κράτησε δηλαδή, πόσα δευτερόλεπτα? Πολύ λίγο, δεν θυμάμαι από τώρα, μέσα στη νύχτα. Πάντως δεν ήταν, είχε κάνει σεισμούς δηλαδή, που κατάλαβε και τι ώρα και τους καταλαβαίνεις καλά. Αυτό ήταν σε δύο πόσες μικρές. Δεν ξεκίνησε λίγο, πιο πολύ βουή είχε την πρώτη φορά και λίγο κούνημα. Σταματάει κάποια δευτερόλεπτα να κάνει πάλι ένα δεύτερο με έτσι ένα τρόπο καλό δηλαδή και σταμάτησε. Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή από τους κατοίκους της Αλονίσου, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξε ανησυχία ή αναφορά για ζημιά σε παλιά κτίσματα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι της ισχυρής δόνησης ανάμεσα ουσιαστικά στα δύο νησιά ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τις 2 παρά 10 τα ξημερώματα έως τις 12 το μεσημέρι σημειώθηκαν 13 μετασεισμοί εντάσσεως από 2,2 έως 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Έχετε συνηθίσει και στην Αλόνισο, νομίζω, όμως, σε σεισμική δραστηριότητα. Έτσι, συχνά πυκνά σας θυμάται ο Εγκέλαδος. Ναι, έτσι. Και καλύτερα μας θυμάται συχνά και από λίγο. Και από λίγο παρά έτσι μεγάλα. Δεν έχει, έχουμε, είμαστε συνηθισμένοι. Φανταστείτε, εγώ από το κρεβάτι μου δεν σηκώθηκα. Δεν έκατσα εκεί και περίμενα. Δεν χρειάστηκε δηλαδή, δεν υπήρχε πανικός και νομίζω ότι ο κόσμος δεν πανικοβλήθηκε. Γιατί δεν είχε και διάρκεια ο σεισμός μεγάλος δηλαδή. Και όπως είπατε, δεν είχαμε και ζημιές έτσι σε υποδομές, σε κτίρια και τέτοια, δεν είχαμε τίποτα έτσι, όλα καλά. Όχι, όλα καλά.